Θα συνομιλήσουμε και με τον συνήγορο του 14χρονου, τον κύριο Ιωάννη Βέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βέρα. Καλησπέρα σας. Ο εντολέας σας, ο 14χρονος, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Τι λέει ο ίδιος? Ο ίδιος λέει ότι το όπλο εκπυσοφρόντισε, άρα δεν πυροβόλησε. Και η νομική θέση και η νομική κάλυψη όλου του συμβάντος αφορά μια ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αυτό είναι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός και αυτό αργά ή γρήγορα θα αποδειχθεί και θα αποσαφινιστεί πλήρως από το φυσικό του δικαστή. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί και από την ιατροδικαστική εξέταση. Ήδη όλα τείνουν σε αυτό. Ναι. Απλώς για λόγους ασφαλείας και φυσικά λόγω της δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα και πάρα πολύ συντηρητική η κατηγορούσα αρχή του να συρρυκνώσει σε αυτό το στάδιο την κατηγορία. Εν ώψη του ότι ένα παιδί 17 ετών έχει χάσει τη ζωή του. Αν όμως τελικά επιμείνει στην κατηγορία ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, θα τιμωρηθεί και πώς? Τι προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση? Εννοείται εφόσον φτάσουμε σε δικαστήριο, ναι, σε δικαστήριο, ναι, ναι, ανηλίκων. Ακριβώς. Σε περίπτωση που ο ανήλικος, καταρχάς, ο ανήλικος που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα, δεν είναι καταλογιστός. Δηλαδή δεν μπορεί να το αποδώσει η πολιτεία ευθύνη για αυτό το οποίο έχει τελέσει. Άρα, ναι, μεν θέτει η συμπεριφορά του ένα άδικο στην κοινωνία, είναι κακή η συμπεριφορά αυτή, δεν μπορεί όμως να αποτελέσει μορφή για την ενοχή του. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι η έλλειψη καταλογισμού δεν μπορεί να έχει ως παρεπόμενο από το δικαστήριο μια κύρια ποινή. Φυλακίσεις, καθρίξεις και τα συναφή αποκλείονται στην παρούσα περίπτωση. Όπως και εν ώψη του γεγονότος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, το μόνο που μπορεί να του επιβληθεί είναι αναμορφωτικά μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Βέρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.